Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Άτρα που είναι Δευτέρα 29 Απριλίου του 2024, για την ακρίβεια είναι Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου του 2024. Γιορτάζουν ο Ιάσον και ο Σωσίπατρος, οι Απόστολοι και οι άνθρωποι που φέρανε τον χριστιανισμό στην Κέρκυρα και η Αγία Κέρκυρα, βοήθειά μας όλους να μας προστατεύει. Οδεύουμε σε το Πάσχα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα της τέταρτης πίστας του 2024 και τα πράγματα προμηνύονται πάρα πολύ δύσκολα για τον Μάιο και για τον Ιούνιο. Επειδή ακούω κάτι σαχλαμάρες περί 5-5 του 24, τέλος του κόσμου και αυτά και τα λοιπά, άλλοι μπλέκουν και την φοβερή ημερομηνία της 15ης Μαΐου του 2024 ως κομβικό σημείο. Ξέρετε τι είναι, τι ισχύει, τι συμβαίνει με την φοβερή ημερομηνία 15 Μαΐου του 2024. Τι, γράψτε εδώ στο chat ακριβώς τι είναι 15 Μαΐου του 2024. Οπότε να προετοιμαστείτε, όντως θα είναι σημαντική μέρα αυτά. Λοιπόν, εγώ έχω το δικό μου κόσμο, το πούμε έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα κάποιοι από εσάς είσαστε οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπετε πολλά κανάλια και καλά κάνετε. Και εγώ που είμαι χριστιανός ορθόδοξος, έχω διαβάσει και το Κοράνι, έχω διαβάσει και τη Θιβετιανή Βίβλο των Νεκρών, έχω διαβάσει πάρα πολλά θρησκευτικά κείμενα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς συμβαίνει και με τα UFO. Εγώ τα λέω UFO. Όποιος είναι UAP είναι μπάζο, πυρότουβλο και βλάκας. Έτσι, γιατί αναθεωρεί τον εαυτό του. Εγώ είμαι άντρας παλαιάς σκοπής, τιμάω τα παντελόνια μου, τιμάω τα μεζεά μου. Δεν μπορώ να γράφω 30 χρόνια ως UFO και επειδή μαζεύτηκαν 10 στρατηγοί οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι και θα σας εξηγήσω σήμερα τι ξεφτύλα μας λένε ακριβώς και πώς μπλέκεται με την Ελλάδα αυτό το πράγμα, γιατί στην Ελλάδα ή μάλλον στην Κύπρο συγκεκριμένα έγινε κάτι παραπλήσιο κατά το 1989, κάτι που δεν το ξέρετε καθόλου, θα δείτε πώς μπερδεύονται τα δύο. Θα πω ότι είναι για UFO. Δεν με νοιάζει καθόλου και ούτε θα θυχθώ αν πει κάποιος ότι εγώ το έκανα στις 6 ώρα το απόγευμα αυτό το θέμα και εσύ δεν μπορείς να το κάνεις 11 και 4. Όπως μάθαμε και στη γεωγραφία, εδώ είναι ο ουρανός, εδώ η γη και οι πτώσεις των βαρέων αντικειμένων γίνονται παπ κεντρικό σημείο. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, Central Office. Και επειδή είναι και μεγάλη εβδομάδα, είμαι και μεγαλόπνος και μεγαλοδύναμος και οτιδήποτε άλλο και χρόνια πολλά στους καραγκιόζηδες που γιορτάζουν σήμερα και το καθεξής. Θα καταλάβουν αυτοί ποιοι είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την φοβερή είδηση και αν σας γράψει κάποιος ότι τ' άκουσα κάπου αλλού, θα φάει ένα μπαν και θα ηρεμήσει κι αυτός. Όπως ένας βλάκας σήμερα που μου είπε, μίλα λέει πιο αργά. Τα κατά 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 κατά, έτσι, όπως παίζει το τραγούδι. Η καρδιά μου για σένα χτυπά. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας λέει ότι ένα αποκαλυπτικό έγγραφο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής επιβεβαιώνει ότι ανέκτησε UFO που συνετρίβει. Και τα πυρότουβλα, σας το λένε αυτό ως είδηση. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι το 1947 στο Ρόσουελ έπεσε κάτι. Στην Αταλάντη ισχύει ή δεν ισχύει ότι έπεσε κάτι. Δηλαδή τώρα οι κυρίες και οι κύριοι, έτσι, τα λοιπά, σας λένε ότι είναι εντυπωσιακή είδηση, κυρίες και κύριοι, ότι ανεκτήθη, λέει, σκάφος, λέει, το UFO και βρήκαν την τεχνολογία. Τόσο καιρό τα λέμε. Δείτε, μπείτε μέσα στο συνδρομητικό, μπείτε εδώ με τις μάχες στην Dulce, στην Area 51. Μέχρι και στην τηλεόραση το κάναμε. Πρώτες πανελλήνιες αναφορές. Ποια είναι η Area 51, δεν το ξέραν καθόλου. Υπάρχει ένας παιχταράς, ο Chris Mellon. Τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αυτός ο Chris Mellon λέει ότι υπηρέτησε στις κυβερνήσεις του Clinton και του George Bush. Και ότι έχει στην κατοχή του, γιατί είναι πρώην εσωτερικός συνεργάτης του Λευκού Οίκου, ένα έγγραφο βόμβα που ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής έχει στην κατοχή της ένα UFO που έχει συντριβεί. Λοιπόν, άρα, για να το πάμε λίγο τα πράγματα ως εξής. Υπάρχει ένας μπαρουφολόγος, ονόμαται Κασταμονίτης. Έτσι δεν με λένε. Ωραία. Σας είπα, σήμερα κερνάω. Κερνάω. Έχω πολύ κέφι. Λοιπόν, αυτός ο μπαρουφολόγος σας λέει ότι υπάρχει η περιοχή 51. Και ότι εκεί πέρα κάτω έχουν το Roswell. Το αεροσκάφος που έπεσε στο Roswell. Επειδή κάποιοι θέλουν να κολλάνε το προσωνύμιο ότι είναι ερευνητές στο UFO, Τσόλια! Από τι βγαίνει λέει ο Τσολιάς, από το Τσόλι. Το Τσόλι είναι το βρώμικο ρούχο, έτσι μας λέγανε στην αρχή. Αλλά είναι τιμή να είσαι Τσολιάς. Άλλο να είσαι Τσολιάς και άλλο να είσαι Τσόλι. Τα Τσόλια αυτά λοιπόν, έτσι, τα οποία κάνουν και ενδεχόμενα αναφορές για να πέσει η εκπομπή, να πέσει το βίντεο, να πέσει το κανάλι, να σου καεί το βίντεο που λέγαμε και παλιότερα εμείς, λέγανε
παλαιότερα ότι μην ακούτε λέει τίποτα. Λέει δεν έχει πέσει τίποτα. Αλλά το Roswell και ότι οι Γάλλοι, προσέξτε λίγο, γιατί πρώτη αναφορά για την Αταλάντη και τη γαλλική εταιρεία, τη μυστική εταιρεία που ήρθε και μάζεψε τα πάντα, την έχει κάνει ένα φαντομουτσουνάρα μου. Ο Μπαρούφας. Αλλά το ενεργοποιούν αυτό και λένε ότι δεν πρόλαβαν να πάρουν το σκάφος γιατί το πήραν οι Αμερικάνοι. Το σκάφος έφυγε. Έτσι. Είναι δύο Ιταλοί κομικοί, ο Τσίτσο και ο Φράνκο, του Ιταλικού κινηματογράφου, και κάθεται ο Τσίτσο και ο Φράνκο στην κουπαστή του καραβιού και φεύγει σιγά σιγά το καράβι. Και αφού φεύγει το καράβι, γυρνάει και λέει ο Τσίτσο στο Φράνκο, Τσίτσο, μάλλον ο Φράνκο στο Τσίτσο, Τσίτσο, Λαπόρτο Αριβάρο, δηλαδή Τσίτσο, το λιμάνι φεύγει. Έτσι ακριβώς και αυτοί που έχουν βαλίτσες του ερευνητή, παπάρια μέντολες δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, γυρνάνε και λένε, λέει ότι το πήραν οι Αμερικάνοι. Ποιο, το σκάφος το οποίο το φτιάξαν οι ίδιοι εξωγήινοι. Και η οικογένεια αυτή που έχει εξαφανιστεί μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής, που πιάσε τα αντικείμενα και έπαθε τη ραδιενέργεια τα λοιπά, που πήρε και τα λεφτά από τον Πιθέα, την γαλλική την, πώς θα λένε, την εταιρεία, ότι δεν υπήρξαν ποτέ. Και έχουν πάει και στην Αταλάντη. Είναι τσόλι ολκής, έτσι, δεν είναι ακριβώς τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, της λογικής ότι βαράω το ένα μάγουλο και θα στρέψω το άλλο, είναι χριστιανική. Εγώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν είμαι χριστιανός αυτά τα πράγματα, έτσι. Άπας και στρώξεις μάγουλο, έχει φύγει σφαλιαρίδι άνετο. Οπότε οι κύριοι αυτοί σήμερα κάνουν εκπομπή και λένε, κοίταξε να δεις, θα σας πω κάτι εντυπωσιακό, δεν το έχετε ξανακούσει πουθενά. Ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής έχει ανακτήσει, όρος της πολεμικής αεροπορίας, ένα UFO που συνετρίβει. Και πετάγεται το παιδάκι. Ξέρετε αυτό το περίφημο, λέει, τα ρούχα του βασιλιά, που λέγεται το παιδάκι και λέει, μα ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και πετάγεται ένα παιδάκι και λέει, ρε φίλε, αυτά εδώ και 20 χρόνια μας τα λέει ο Κασταμονίτης. Και γυρνάει και λέει και ο άλλος, τι να σου πω, και εγώ 16 χρονών ήμουν πριν από 20 χρόνια που τα λέει ο Κασταμονίτης. 16, 15, μπαζόπραγμα, πυρότουβλο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο πρώην συνεργάτης, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα, η κυρία αυτή, τον Chris Mellon, το λέγανε μπαρουφολόγος επίπεδου Κασταμονίτη, γυρνάει και λέει ότι έχει έγγραφο που αποδεικνύει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, αν το έγγραφο είναι πάνω άκρος απόρριτο, αυτός κινδυνεύει με φυλακή. Εσείς θέλετε να μου πείτε ότι τέτοια σοβαρή είδηση την έχουν αποτυπώσει σε ένα χαρτί, την έχουν σφραγίσει και είναι ελεύθερη. Free float, έτσι. Ούτε καν. Λοιπόν, ο Chris Mellon, ο οποίος δημοσιοποίησε αυτό το αντίγραφο, ακούστε λίγο, θέλω να καταλάβετε ότι και οι μεταφραστές δεν ξέρουν τι Masturbation Goes Cloud έχει παίξει με τα ονόματα UFO και UAP και χρησιμοποιούν πρώτα UFO και μετά UAP. Εν τω μεταξύ, αυτός λέει ότι έχουμε να κάνουμε, λέει, με το ανεκτημένο UAP, δηλαδή ρε καραγκιόζη, αφού αυτό είναι από το 1950. Πότε την είδηση τη γράψανε, το 2024. Γιατί από τον Ιούνιο του 23 είναι αυτό το UAP και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι παίζει ψέμα του Μπέισον, αλλά προσπαθούν να καλύψουν κάτω. Και ακούστε και περιμένετε, γράψτε το πέρα πάνω στη γωνία, Κύπρος, Cyprus, έτσι. Από το Κόπερ, Κύπρος, Κάπρο και τα λοιπά, λοιπόν, Χαλκός. Λέει λοιπόν ο Chris Mellon, ο οποίος υπηρέτησε στις κυβερνήσεις, ότι δημοσιοποίησε ένα επεξεργασμένο αντίγραφο των συζητήσεων που είχε με έναν ανώτερο αξιωματούχο της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος λέει ότι κατέπεσε στην Αριζόνα, άρα τη συνομιλία. Δηλαδή βάζουμε πρωτόκολλο στη συνομιλία, όχι. Και ότι το ανακτημένο UAP, που εγώ θα το λέω UFO, προσγειώθηκε στο Kingman της Αριζόνα τη δεκαετία του 1950. Στο έγγραφο που χρονολογείται γύρω στο 2020, προειδοποιούν ότι οι άνθρωποι θα έμεναν με το στόμα ανοιχτό αν μάθαιναν αυτά που ξέρουμε τώρα. Το έγγραφο, λέει, χρονολογείται από το 2020, αλλά ο όρος UAP που χρησιμοποιεί ο καραγκιόζοπαίκτης είναι από το 2022-23. Έτσι, λοιπόν, είναι σαν το τηλέφωνο στην νεκροψία του εξωγήινου που δεν κατέπεσε το αεροσκάφος, είναι παροφολόγος ο Κασταμονίτης, αλλά παίζουμε την νεκροτομία για να κάνουμε κλικ, κλικ buy. Λοιπόν, και πάνε τώρα οι searchers, οι ερευνητές, ας πούμε, που είναι ουσιαστικά αναζητητές του Google, βρέθουν στα παρακαλώ τι έγινε το 1953 και γεννά και λέει ότι υπάρχει, λέει, μια υπόθεση, λέει, από το Μάιο του 1953, 71 χρόνια από σήμερα.
Η υπόθεση του Kingman, λέει, μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν ένα στόλο από αντικείμενα που έπιαζε με δίσκο στον ουρανό. Τρία ισχυρίστηκαν ότι συνετρίβησαν, με το ένα να φαίνεται να μην έχει υποστεί ζημιές. Πάμε. Roswell είναι πάρα πολλά και πέφτει ένα. Atalanta είναι πάρα πολλά 21 και πέφτει ένα. Kingman είναι πάρα πολλά και πέφτει ένα. Στην Κύπρο το 89 τι έγινε, θα το ακούσουμε σε λίγο. Ο στρατός τότε ισχυρίστηκε ότι δοκίμαζε ένα ισχυρό νέο σύστημα ραντάρ κοντά στην πόλη της Ερήμου την εποχή του περιστατικού. Δηλαδή, έχει βρει το εκατοστιαίο ραντάρ επιφανείας ο Έλληνας Σαντορίνης. Το κλέβουνε, εν είδη βοηθήστε μας, είμαστε, είσαστε στη σήμα κτλ. Οι Άγγλοι, και το πατεντάρουν. Αυτό είναι, κλέβουνε και την εφεύρεση του Σαντορίνη και την πατεντάρουν. Την πουλάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 43-44, και 10 χρόνια μετά, αυτοί οι αμόρφωτοι, τα ζώα, τα βόδια, οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, δεν έχουν επιστήμονες να κάνουν upgrade αυτό που βρήκε ο Σαντορίνης. Που σημειωτώνει ο Σαντορίνης είναι φύλλα προσκύμενος της θεωρίας των UFO. Και γράψτε μου εδώ πέρα από κάτω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Άγιος Παμφούτιος είναι, ο Πυρπιτσίδης, ο Άγιος Πυρπιτσίδης, ποιος είναι, δεν είναι χλεβαστικό. Δεν είναι χλεβαστικό προς την θρησκεία. Είναι, πείτε μου λίγο, ποιος καλόγερος είπε ότι είναι βεζεβούλια, λέει, και δεν είναι αυτά. Παιδιά, τα του Θεού του Θεού, τα του ανθρώπου του ανθρώπου. Και να μην πω καμία χειρότερο πράγμα, διότι θα καταντήσουμε σαν τους κληρικούς στην Κύπρο που παράγανε με τις ζώνες τις γκόμενες. Και σταματώ εδώ. Λοιπόν, η υπόθεση έχει απόϊχο, λέει, από το πιο διάσημο περιστατικό του Ρόσβελ από το 47. Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω ρε. Τι μαρτυριάριδες είναι ρε φίλε. Μήπως και αυτό είναι UAP. Γιατί τότε λέγανε UFO. Και πώς λένε, Flying Saucer, και έγραψε ο άλλος, παιδιά, στο site, σε site του χώρου της ελληνικής αναζήτησης. Flying Sausage. Άλλο το υπτάμενο λουκάνικο ρε βλάκα, κι άλλο ο υπτάμενος δίσκος. Άλλο sausage, έτσι, κι άλλο saucer. Κι άλλο savage, κι άλλο savage. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπου ο στρατός, λέει, των ΗΠΑ της Αμερικής, αρχικά δηλώσε ότι είχε ανακτήσει έναν υπτάμενο δίσκο. Το θυμόσαστε το εξώφυλλο που το έχω και στη φωτογραφία. Και γράψτε Roswell για να δείτε την κεντρική εκπομπή. Που συνετρίβει, λέει, πριν ανακρούσει πριν και ισχυριστεί ότι στην πραγματικότητα ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι που έγραφε πάνω και ελευθερία. Ελευθερία. Το έγραφο Kingman, όπως το εγκρίθηκε για δημοσίευση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, επειδή δεν περιείχε διαβαθμισμένο υλικό. Δηλαδή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιτρέπει. Αγαπή, τι επιτρέπεις, επιτρέπει να πει ο άλλος ότι εγώ συνάντησα τον Παπαφλέσσα, έφαγα με τον Αθανάσιο Διάκο, προτού τον ανασκαλοποιήσουν, μου έδωσε 4 φοίνικες ακυκλοφόρητους ο Καποδίστριας να με, και ένα χαρτονόμισμα των 20 για τα σλαμπάρο και να πουλήσω σε Δημοπρασία, έτσι προτού το σκοτώσουν στον Άφλιο, πολύ τη χρονομηχανή του Βατικανού που λέγαμε και χθες, χρησιμοποίησε, εντάξει, αλλά δεν περιλαμβάνει, λέει, διαβαθμισμένο υλικό, οπότε επιτρέπεται, λέει, να δημοσιοποιηθεί. Να πάω και στην Εθνική Βιβλιοθήκη κάτω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να πάρω και ISBN, International Serial Book Number, ότι έτσι και έτσι και γιουβέτσι και κοκορέτσι. Λοιπόν, μαρκάρομαι λοιπόν τις ημερομηνίες. 47 Roswell μπαλόνι, 53 Kingman το ραντάρ και το αφήνουμε στο έτσι. Πάμε! Την Κύπρο τη γουστάρετε, έτσι, λοιπόν. Γουστάρετε, την καταγγέλλετε και τα λοιπά. Ακούστε λοιπόν. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος ενός περιοδικού που λέγεται Περιοδικό. Δηλαδή, οι Κύπροι, χαρτολογώντας το λέω παιδιά και δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα, πώς λέμε Κίκος Κίκου, το περιοδικό λέγεται Περιοδικό Περιοδικό. Περιοδικό Περιοδικό, Κίκος Κίκου. Χρήστος Χρήστου. Ο οποίος είναι ο Μάριος Μάριου, όχι, ο Μάριος Δημητρίου. Που ασχολήθηκε με την εμφάνιση UFO. Ευτυχώς. Αυτός, παρόλο που λέει Κύπριος, Κυπριακέν Λαϊάν, γνώριμη φωνή που ακούεις, το λέει UFO. Στον Κυπριακό ουρανό. Σημειωτώνεις. Ο Κυπριακός ουρανός διαφεντεύεται από τις τρεις βάσεις που έχουν, το ακροτήρι και έτσι από εδώ από εκεί κτλ. Που είναι το Έσελον, είναι το Χαρπ, είναι το ένα, είναι το άλλο. Όπου ιονίζεται η ατμόσφαιρα, δεν είναι αυτό που πιστεύετε. Έλα που υπάρχουν επώνυμες πληροφορίες τριών ανθρώπων ότι ήταν κάτι περίεργο και ασυνήθιστο να αιωρείται
πάνω από το κεφάλι. Έτσι. Και μία τέταρτη ανώνυμη που επιβεβαιώνει το περιστατικό χωρίς να θέλει να αποκαλύψει την ταυτότητα. Αυτά γίνονται το Μάρτιο του 89, πριν από 90-35 χρόνια, και λέω 31 χρόνια. Σύμφωνα με τα όσα έγραψε αυτός ο Μάριος Δημητρίου στο περιοδικό περιοδικό, οι τρεις αυτόπτες μάρτυρες τα μεσάνυχτα της 6 Μαρτίου του 1989 έπαθαν σοκ, γιατί είδαν ένα αγνώστο αυτό του επτάμενο αντικείμενο, άτια, να κόβει βόλτες πάνω τα κεφάλια τους. Η πρώτη μαρτυρία, η πιο παραστατική, ήταν από ένα 40χρονο φύλακα του ΡΙΚ, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ο οποίος υποστήριζε που ενώ βρισκόταν στην είσοδο του ΡΙΚ για τη βάρδιά του, είδε σε ύψος 50 μέτρων 5 λαμπερά φώτα να έρχονται κατευθείαν πάνω του. Είχαν χρώμα κόκκινο ανοιχτό προς το ροζ. Δεν υπήρχαν τότε ούτε ντρόουν, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Βγήκα έξω από το φυλάκιο, νομίζοντας στην αρχή πως ήταν ελικόπτερο. Σημειωτέων 19 χρόνια πριν έχουν πάει να φάνε το Μακάριο με μπουμπουμπουμ στο Προεδρικό. Σου λέει θα ξαναφάνε κάποιον άλλο. Δεν έβγαζε λέει τον παραμικρό ήχο. Ρόσβελ δεν έβγαζε ήχο. Κίνγκμαν δεν έβγαζε ήχο. Αταλάντη δεν έβγαζε ήχο. Κύπρος 1989 δεν έβγαζε ήχο. Τι γίνεται ρε, στο μιούτ τα έχουν όλα. Τι μηχανές έχουν. Και έτρεχε λέει με ταχύτητα 15 με 20 μίλια την ώρα. Φοβήθηκα πολύ και κρύφτηκα πίσω από το φυλάκιο. Μήπως μου κάνει κακό. Είδα τα 5 φώτα να στράφτουν. Υπολόγισα το μήκος σε 7 μέτρα. Το σχήμα του ήταν όπως του πουρου. Άρα κυρίες και κύριοι, τι λέμε εδώ πέρα μέσα. Ότι έχουμε ένα αντικείμενο το οποίο είναι πουροειδές, έτσι, το οποίο έχει 5 φώτα. Πού τα έχει τα φώτα? Εδώ, από κάτω, αυτά, άρα δεν είναι λουκάνικο, εκτός είδε αυτό ο άλλος και έγραψε flying sausage, έτσι, λουκάνικο τα λοιπά, ο οποίος είχε τα 5 φώτα και τον πήγε τον φρουρών και τον έκανε μπίνγκιν. Λοιπόν, υπολόγισα λέει και ήταν 7 μέτρα. Είμαι 22 χρόνια στο ΡΙΚ, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, ούτε ξαναυπόθηκε ποτέ. Από τις βλακίες που φεύγουν από τις βάσεις των Βρετανών που έχουν κολλεριά με τους Αμερικάνους για να καλύπτουν το τι δίνεται στην τεχνολογία, πώς δίνεται η εξωγήινη τεχνολογία μέσω ψεύτικων ατυχημάτων. Λοιπόν, το περιστατικό καταγγέλθηκε την επόμενη μέρα, πέρασε από πάνω και έφυγε. Αυτός πήγε λίγο τουαλέτα γιατί είχε φτάσει 100 κάλτσα. Λοιπόν, το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία και τις εφημερίδες με ρεπορτάζ της επόμενης μέρας. Να δίνει θάρρος και σε άλλους πολίτες που είδαν το UFO, να πούν και τη δική του ιστορία. Ένας κτηνοτρόφος από το Μαρόνι, όσοι ξέρετε στην Κύπρο, ξέρετε που είναι το Μαρόνι, ο οποίος υποστήριξε πως είδε και αυτό το UFO λίγα λεπτά πριν το δύο φύλακας, ενώ το ίδιο άγνωστο αντικείμενο το είδε και ένας κάτοικος Λεμεσού, ο οποίος το ανέφερε στον Ανδρέα Αχιλίδη, τότε ανώτερο λέκτορα φυσικής και ιδρυτή του ομίλου εξερεύνησης ανεξήγητων ουρανίων αντικειμένων, του λεγόμενου ΟΕΑΟ. Ο ΕΑΟΑ. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Αχιλίδης, μιλώντας στο περιοδικό περιοδικό, ανέφερε πως μια δεκαετία προηγουμένως, το 1979, υπήρξε σωρία αναφορών για τα UFO κατά κύριο λόγο από ανθρώπους που θεωρούνται αξιόπιστοι. Πιστεύω πάντως ότι το 96% των περιπτώσεων που αναφέρεται δεν είναι UFO, αλλά μετεωρολογικά μπαλόνια ή ατμοσφαιρικές διαταραχές. Είναι το 21ο λεπτό της εκπομπής. Πότε έχετε δει ένα μετεωρολογικό μπαλόνι? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, το βάζω chat τώρα, γράψτε. Πότε, αν έχετε δει ποτέ μετεωρολογικό μπαλόνι να το παρατηρήσετε. Ναι ή όχι, δεν υπάρχει δεν ξέρω δεν αγαπώ. Δεν ξέρω δεν αγαπώ, είσαι 41%, που είναι τώρα 33%. Έτσι λοιπόν, δεν είναι UFO λέει, αλλά μετεωρολογικά μπαλόνια ή ατμοσφαιρικές διαταραχές. Δηλαδή, έχει φάει ας πούμε... μπαρμπουνοφάσουλα, επίσης έχει φάει ένα με μίλκο και κρύο γάλα τα λοιπά, τον έχει πάει πυρηνοκορδέλα και γίνεται ατμοσφαιρική διαταραχή. Έτσι, πόρδες κανάτες. Μπορεί λέει να είδε λέει τον πλανήτη Αφροδίτη, να τον πάρεις το βράδυ, τον πάρεις, ερωτικό αυτό, τον πάρεις το βράδυ, όταν οδηγείς, ότι αν δεν είσαι λέει πεπειραμένος παρατηρητής, ποιο άλλος είναι πεπειραμένος παρατηρητής, είναι τσόλι με τη βαλίτσα του ερευνητή και βγάζει λέει στάκα λέει, του UFO να βγάλω λέει το τηλεσκόπιο από μέσα λέει, να σε δω. Εωράκαμαν τους ληστές. Ψάξτε το αυτό λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ, κείμενο από χωροφύλακα που λέει εωράκαμε τους ληστές και γυρνάει και του λέει ληστές αραχίδια, πώς το λένε, μακαρόνια, αραχίδες. Λοιπόν, τώρα
Αυτό που είναι φοβερό και τρομερό, κυρίες και κύριοι, είναι ότι επισήμως οι αεροπορικές βάσεις της Αγγλίας ερωτήθηκαν αν κάνουν κάποιες ασκήσεις και λέει είναι διαβαθμισμένες, λέει, οι ασκήσεις που τηρούνται, που γίνονται στις βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν δίνουμε αυτή την πληροφορία. Άρα, για να τα πούμε λίγο τα πράγματα, γιατί σήμερα θέλω λίγο να καταλάβετε ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Το 1947, αυτά τώρα να τα ξεκαθαρίσουμε, είμαστε σοβαροί, 23ο λεπτό. Το 1947 πέφτει στο Roswell ένα UFO. Μέχρι εδώ συμφωνούμε όλοι? Ναι. Ωραία. Και γράψτε μου αν έχετε δει μετρολογικό μπαλόνι. Βγαίνει ένας τέραρχος, εδώ τώρα θα κάνουμε ένα timeline, για να καταλάβετε τι μπαρούφα είναι αυτό το κείμενο που υπόθηκε, και αυτό είναι για από προσανατολισμό. Λοιπόν, το 1947, πρώτο, πέφτει στο Roswell των ΗΠΑ ένας υπτάμενος δίσκος. Είναι 70-80 πάνω, πέφτει, κάνει ράν, τα λοιπά, γράφει ελευθερία, είναι από πίσω, βγαίνει η ελευθερία Αρβανιτάκη, τραγουδάει, πώς το λένε, βγαίνει άλλο η Λόγιου που λέει το δικό μας το σπίτι απόψε νοικιάστηκε και πάρε το UFO και πήγαινε αλλού, το σιγά τα πράγματα, έχω κάνει και άλλα πράγματα, το στις 7 του Μακαρίτη και άλλο έβαλε στο σπίτι, παίζει και αυτά και έχει το ελευθερία, έτσι. Το déjà vu, το έχει χαθεί το connection και no communication και το καθεξής. Πέφτει, κατεβαίνει στην περιοχή 51, μέχρι στιγμής αυτά τα πράγματα θα σας εξηγήσω μετά. Κατεβαίνουν στην περιοχή 51 με τα υπολείμματα των ανθρώπων που είναι, των ανθρώπων, των UFO που είναι νεκροί και ένας ή δύο επιζώντες, τα οποία εντάσσονται και στην γκρίζα φυλή. Με παρακολουθείτε μέχρι στιγμής, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τα λεγόμενα και όλα αυτά που έχουν βρει και άλλοι ερευνητές και από εδώ και από εκεί, ψάχνουμε, βρίσκουμε την τεχνολογία εκεί πέρα μέσα, ξαφνικά εμφανίζονται τρανζίστορ. Όχι το τρανζίστορ να παίζει στα αμερικάνικα, το τσιπάκι που λέμε, τσιπς, που θέλει να γίνει ο άλλος και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, και αλλάζει το status quo της παγκόσμιας κοινωνίας, παγκόσμιας τεχνολογίας. Πάμε τώρα παρακάτω. Βρίσκουν και την τεχνολογία stealth. Πού τη βρίσκουν την τεχνολογία stealth? Από το Roswell. Διότι με ραντάρ επιφανείας όλες τις ΗΠΑ, επειδή φοβούνται το 47 τους Ιάπωνες και σταδιακά και τους Ρώσους, αρχίζουν όλα τα ραντάρ επιφανείας, για να ξέρουμε αν τυχόν πλησιάζει κάτι. Έχει γίνει η περίφημη μάχη στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της κατοχής, πολέμου τα λοιπά. Κατοχή δεν είχαν μέσα πρωτείες, όπου βαράγαν τα πολυβόλα στο γάμο του Καραγκιόζη έναν υπτάμενο δίσκο, όχι υπτάμενο λουκάνικο. Είπαμε, δεν τρώμε λουκάνικα σήμερα, έχουμε νηστεία. Και βρίσκουν την τεχνολογία stealth. Περνάνε τα χρόνια σαν χαλάζει και ο τραυματισμένος καλλιτέχνης αναστενάζει, όπου κάποια στιγμή τα δικά μας τα γεράκια, που προσπαθούν να κάνουν δοκιμές από την Κρήτη να πάνε στην Κύπρο και πίσω, λένε στα ανοιχτά της Κύπρου 78-79 αντιμετωπίσαμε νυχτερίδες και αράχνες δικιά μου. Λοιπόν, και 1991 γίνεται το σκηνικό με το Κουβέιτ, με το Κι, με τον Κόλπο τα λοιπά, και εμφανίζονται τα stealth, τα οποία τα stealth άκουσα τώρα ότι πέσανε, λέει, με ένα πύραυλο. Πού τα βρίσκεται αυτά, ρε καραγκιόζητε, ειλικρινά μιλάμε. Ο παππούς με τα σούτα, σουζάνατα, τούκου, του τράβηξε ρηπή, λεγόμενη ανωδική, και το βρήκε στα τελευταία 5 μέτρα στο φτερό. Πού, ο πύραυλος, λέει ο ειδικός, ποιος πύραυλος, τι μετά τα εντρυφούν οι άνθρωποι. Και έρχονται και λένε, κύριε Κασταμονίδη, έχετε άδικο. Από το κακό και από το άδικο, στον κόσμο το τρελάδικο. Η μισή καλή σε μοναστεριού κελί, και άλλη μισή από το άδικο, από το κακό από το άδικο, στο τρελάδικο. Και λέει, το έριξε ένας πύραυλος, το οποίο το είχε βρει, λέει, η ομάδα Ε, την οποία, λέει, την έλεγε ο Φουράκης, ο Μπουράκης και ο Σουράκης. Δόξα τω Θεώ, στις εκπομπές αυτές που αναφέρονται όλοι, δίπλα ήμουνα και ήμουνα και αυτός που έλεγα ότι δεν υπάρχει ομάδα Ε. Η Αρετσού τι κάνει, καλά, σε ποια καφετέρια να έρθω, ρε παιδιά, τώρα μετά το Πάσχα, πώς το λένε, να κάνω μια ομιλία. Θα δείτε, θα έρθει ο καιρός γαρεγγής που λέει και ο Γιακόπουλος και θα κάνω ομιλία για το βιβλίο μου σε καφετέρια στην Αρετσού. Τσου που έλεγε στην ταινία. Λοιπόν, και πάμε τώρα παρακάτω. Προφανώς έπεσε η τεχνολογία στέλθη, δεν φαίνεται στα ραντάρ, αλλά ένας εωράκαμεν τους ληστές το βλέπει το σκάφος. Λέει, ρίξε μια προοδευτική και τελειώσαμε. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, 47 στο Roswell πέφτει κάτι,
Βρίσκουν τους νεκρούς, τους πάνε κάτω, βρίσκουν τους ζωντανό, του κάνουν τα τηλεπαθητικά, μαθαίνουν κάποια πράγματα, παίρνουν τεχνολογία. Τι βγαίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Μετρολογικό μπαλόνι. Για γράψτε! Για γράψτε! Έχετε δει μετρολογικό μπαλόνι? Ναι ή όχι? Και αφού γίνεται αυτό το σκηνικό, πάμε 1953. 1953 είναι η περίοδος που κάνουν δοκιμές ατομικών βομβών. Οι οποίες οι ατομικές βόμβες, δείτε μέσα στο playlist, κάποια στιγμή υπάρχει η τρίτη εκπομπή νομίζω του Γρηγορίου, η τέταρτη, γιατί οι πρώτες δύο είναι, είναι πολύ μπλα μπλα, οι άλλες, θα μπεις και άλλες μπλα μπλα είναι, αλλά από την τέταρτη και μετά έχει λυθεί και ο άνθρωπος ρολάρει τα λεπτά, που λέει ότι είναι συγκεκριμένη ώρα και στιγμή που μπορεί να εκραγεί μια ατομική βόμβα. Συγκεκριμένα είναι μεταξύ 8 και 8.30 ώρα το πρωί στο βόρειο ημισφαίριο και 8.30 ώρα το βράδυ στο νότιο ημισφαίριο. Λοιπόν, και λέει τώρα ότι την τεχνολογία αυτή την πήραμε από τα όπλα που είχε πάνω το σκάφος το 1947. Το 1953 που κάνουν τις δοκιμές, πράγματι πέφτει ένα σκάφος, γιατί αυτό το έχουμε καταγεγραμμένο όσοι εμείς που ασχολούμαστε με τα UFO και τουλάχιστον έχουμε μια σοβαρή βάση δεδομένων η οποία αποδεικνύεται και από αυτές τις συζητήσεις ότι έχει γίνει κάτι. Η δοκιμή που έγινε παίζει, κυρίες και κύριοι, και εδώ είναι σημαντικό, να έχει γίνει δοκιμή αντιεροπορικού ή δοκιμή εκτόξευσης πυράβλου εδάφους αέρος, το οποίο πετυχαίνει αυτά που έλεγε και ο Μάκης ο Ποδότας, αντίπαλα, αντίπαλες εξωγήινες φυλές, όπως αναφέρω στην πέμπτη διάσταση, δεύτερος κύκλος, εξωγήινη, πρώτη, δεύτερη και τρίτη εκπομπή. Ακούστε τι, 3 ώρες εξηγούμε αυτά τα πράγματα με την ΑΤΑΣ. Έτσι, αυτό το θέμα σήμερα απλώνει, απλώνει, απλώνει. Θα βγουν 150-200 εκπομπές, τις οποίες τις έχουμε κάνει. Δεν χρειάζεται να βρίσκουμε ένα έγγραφο μιας συνομιλίας, λέει, που τη βρήκε ο Έτσι και ο Κοκορέτσι και ο Γιουβέτσι. Και τελικά τι αποδεικνύεται, αυτά που έχω πει εγώ πριν από χρόνια, ότι ισχύουν τώρα. Πάμε τώρα. 1991, Αταλάντη. Αφού εμείς είμαστε παιχταράδες, είμαστε πιτσαράδες που λέει και ο, πώς το λένε, ο Σαμαράς. Το 47 πήραμε την τεχνολογία, ρίξαμε το αεροσκάφος. Το 53 πήραμε την τεχνολογία, ρίξαμε το αεροσκάφος. Όλα αυτά γίνονται Γιουβέτσι, Κοκορέτσι, κλπ. Το 89 οι βάσεις των Άγγλων στην Κύπρο υποδέχονται stealth από την περιοχή 51 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κάνοντας τι, δοκιμή αντα-ραντάρ. Τα αμυντικά ραντάρ όλων των χωρών του κόσμου μπορούν να εντοπίσουν, συμπεριλαμβανομένες και της Ρωσίας, και το 89 που γίνεται αυτό είναι κοντά στην πτώση του Βερολίνου, στην πτώση του τείχους και το καθεξής, σημαντικά γεγονότα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά που οι μασονικές στοές τα έχουν ζητήσει, δηλαδή λήξτε το αυτό το θέμα την παράθεση και καθίστε μόνο Αμερική και Ρωσία, και κάνουν δοκιμές οι ΗΠΑ και φεύγουν τα stealth από την περιοχή 51, περνάνε όλο τον Ατλαντικό, περνάνε και από τις Αζόρες, περνάνε από το Γιβραλτάρ, προσπαθούν να δουν αν τους βρίσκουν τα μαροκινά ραντάρ, τα οποία τα μαροκινά ραντάρ είναι ρωσικής κατασκευής. Οι Μαροκινοί έχουν ρωσικής κατασκευής ραντάρ το 89. Προσπαθούν να δουν αν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι που έχουν αμερικανικής κατασκευής ραντάρ τα εντοπίζουν. Προσπαθούν να δουν αν τα εντοπίζουν οι Γάλλοι με τα δικά τους ραντάρ, αν τα εντοπίζουν οι Ιταλοί, αν εντοπίζουν το ένα το άλλο τα λοιπά. Και το 1989 στην Κύπρο, γιατί πάνε στο υπογάστριο κάτω ακριβώς από την Κρήτη, τα εντοπίζουν όχι τα ραντάρ της Κύπρου ή τα ραντάρ της Ελλάδας, αλλά οι Κύπροι οι οποίοι λένε «Α, εωράκαμαν τους ληστές». Άρα, 47 Roswell τεχνολογία, 53 Kingsman τεχνολογία και αυτό. Το 89 που είναι το περιστατικό της Κύπρου γίνεται αυτό που λέμε μια δοκιμή αν υπάρχουν stealth. Ξεκινάμε με τη Γιουγκοσλαβία και με το πόλεμο του κόλπου τα λοιπά, πέφτει το stealth, οι άλλοι σας λένε πυράβλους, αυτά με απλά σου, του κουτούκου, του κουτά, αντιεροπορικά, τα δίδυμα τα λοιπά. Λοιπόν, τα Σουζάνα όπως είναι γνωστά. Πάμε 1990-91 τα λοιπά, Αταλάντη, κάτι πέφτει, κάτι κάνει, αποτυχίες. Μία στο τόσο, κούφιαναν η ώρα και τα αεροπλάνα πέφτουν εδώ πέρα μέσα. Μία στο τόσο, πέφτουν, κάνουν, ράνουν, εξαφανιζόλου. Τι καινούριο προσθέτει αυτό το πράγμα, τίποτα κυρίες και κύριοι. Αυτό λέει το εξής. Όσοι έχουν γύρει μετά από τη φοβερή παρουσίαση των εξωγήινων στο κοινοβούλιο του Μεξικού, ο οποίος ο παιχταράς είπε πηγαίνετε τα να τα τεστάρετε και βιολογικά, και αυτό το κρύψαν όλοι. Οι μόνοι που είπαν ότι αυτό που βρέθηκε είναι άλλο DNA είμαστε εμείς. Εδώ. Εγώ και νομίζω σε μια εκπομπή το έχει αναφέρει ο Γιώργος ο Κουτσουμπέλης. Το Ζώτος TV.
και λέμε πολύ απλά ότι αυτά που βρήκανε δεν συμβαδίζουν με το ανθρώπινο DNA. Πώς θα το κάνουμε, παιδιά? Ούτε με κάποιο ζωικό DNA. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη. Οπότε, μετά από αυτό, αρχίζουν και κάνουν όλοι. Μπορώ να ρωτήσω κι εγώ. Να σας πω κάτι κι εγώ. Και ξαφνικά πρέπει να βρουν μια μπαρούφα να σου πούνε ότι κοίταξε να δεις. Ναι, πράγματι, τώρα τι να πεις και εσύ, αφού το ξέρουμε από το 1953 ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκάφος και το καλύπτει. Δηλαδή, αρχίζουν πλέον και κάνουν μια ανακοίνωση, η οποία αν η ανακοίνωση αυτή πράγματι είχε τη σφραγίδα το Government of United States of America, τη σφραγίδα αυτή που είναι πάνω στο δολάριο, τότε ναι, κυρίες και κύριοι, θα άλλαζε το status quo. Εγώ όμως θα πω και κάτι άλλο. Επειδή εδώ πέρα μέσα, και θα το κλείσω τώρα, προφανώς, αν έχετε δει 5 άτομα, όσοι έχετε πει ότι έχετε δει μετρολογικό μπαλόνι, εντάξει, μιλάμε για παπάτζες, έτσι, λοιπόν, αν πάση περιπτώσει δεν παίζει, γιατί η ελληνική μετρολογική υπηρεσία δεν πετάει μπαλόνια. Κάτι άλλο πετάει. Μπαλόνια δεν πετάει. Έτσι λοιπόν. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να δηλώσει ότι είναι. Σε αυτήν την Ελλάδα, ο καθένας δηλώνει ότι είναι. Εγώ δηλώνω παραδείγματος χάρη ερευνητής. Πιάστε τα γέλια σας, έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι πλέον φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο είναι δίκοπο μαχαίρι. Και θα σας πω τι είναι το δίκοπο μαχαίρι. Αυτό εγώ το ζω καθημερινά και θα σας εξηγήσω λίγο τι είναι το δίκοπο μαχαίρι. Είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα UFO από τα 15. Ποτέ δεν έβγαλα τίτλος ερευνητής UFO, αν και τα Hellenic Hawks, είπαμε, σήμερα 29, αύριο 30. Μπορείς να μου το κάνεις αυτό 1η Μαΐου. Έτοιμη είναι η μήνυση. Παπ, παπ, έτσι κατευθείαν. Πώς κάνει, παπ, παπ, έτσι, παπ, παπ. Λοιπόν, γιατί με χλεβάζεις και ούτω καθεξής. Ο αυτοαναφερόμενος λέει ερευνητής UFO. Κολονοσκόπηση θα πες. Κολονοσκόπηση είναι μια σημαντικότατη ιατρική εξέταση, κολονοσκόπηση, έτσι, λοιπόν, οπότε, εγώ που ασχολούμαι τόσα χρόνια, λέω το εξής, κοίταξε να δεις, ρε φίλε, ξαφνικά στα μουλοχτά, για να καλύψουν αυτά που βγάζει ο Chris Mellon και άλλοι και πραγματικά να τα βγάλουν στην επιφάνεια και να πούν, έλαντε, αυτή την ιστορία που λέγαμε τόσο καιρό, σχεδόν την δέχονται με μια σφραγίδα και τα λοιπά και λένε, ναι, τι έγινε, καλά. Δεν μας δώσαν και τίποτα. Δηλαδή, είναι σαν το ανέκδοτο με το ριζοσπάστη. Είναι ο μπαμπάς κουκουές και διαβάζει το ριζοσπάστη. Και ξαφνικά κάποια στιγμή του λέει το παιδί του, λέει, μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου, παιδί μου. Λέει, πετάνε τα γαϊδούρια. Είσαι άχρηστος. Τι σας μαθαίνουν στα καπιταλιστικά σχολεία της ελληνικής κυβέρνησης, οι υπεριαλιστές και μπαίνουν από εδώ και τα λοιπά. Μπαμπά, δεν το άκουσα στα σχολεία. Πού το άκουσες, παιδί μου? Λέει, το διάβασε το ριζοσπάστη. Πετάνε. Δεν πετάνε. 2-3 μέτρα κάνουν, λέει, και μετά προσγειώνονται. Καταλάβατε. Θα μας πούνε μετά στο τέλος, έλα ρε φίλε. Έλα εσύ για τα UFO. Ναι, υπάρχουν UFO. Την διασπορά ψευδών ειδήσεων, την σπήλωση συνειδήσεων και όλα αυτά, την έχετε καταλάβει ότι είναι ενεργό. Αυτά είναι τα όπλα της νέας τάξης πραγμάτων. Προσπαθούν να μας αλλάξουν τα φώτα και να μας κάνουν εμάς που λέμε κάποιες πληροφορίες, με κίνδυνο και της ζωής μας, με κίνδυνο της υπόστασής μας, ότι είμαστε εφεδροί. Άρα, κυρίες και κύριοι, ό,τι σας έλεγα τόσο καιρό επιβεβαιώνεται. Τώρα, μπορώ εγώ να σηκώσω το μεσαίο δάχτυλο και να ξέσω το αυτί μου? Μπορώ. Είναι ποινικό σχολάσιμο? Όχι. Να το αφιερώσω αυτό σε όλους αυτούς που με λέγανε μπαρουφολόγο, αυτοσχέδιο, γιατί υπάρχει και τεχνικός ερευνητής UFO. Τι είναι αυτός με τη βαλίτσα, έτσι, το τσόλι. Ναι. Αυτά. Τι ακριβώς? Παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Ο καθένας στην Ελλάδα είναι ό,τι δηλώσει. Παρατηρώ και όπως σας είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει ένας μεγάλος πόλεμος εναντίον του καναλιού μου. Και δεν πρόκειται να κλαφτώ και τίποτα άλλο τα λοιπά. Βλέπω ότι δεν μπαίνουν καινούργοι. Είναι πολύ μικρός αριθμός. Είναι 10-12 άτομα την ημέρα, 13 τα λοιπά την ημέρα. Αλλά βλέπω ότι τα views πάνε στο έτσι. Και είμαι και σίγουρος, σας το πιστοποιώ ότι είμαι σίγουρος ότι μου κόβουν views. Είμαι σιγουρότατος. Αυτό το ωραίο ανέκδοτο το πρωί, μάλλον στις 2 ώρα το πρωί, να έχει 3.000 προβολές, 4.000 like, το αφιερώνω σε όλους εσάς που με στηρίζετε. Και θέλω να πω το εξής. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι υπάρχουν και αυτοί που είναι φύλλα προσκύμενοι προς την έρπουσα σκιά, προς την νέα τάξη πραγμάτων. Σας το πες ότι είναι επαναστάτες, αλλά είναι τσιράκια αυτών των ανθρώπων, τα οποία αυτοί, ό,τι βλακέ και να πούνε μια χαρά, εγώ τρώω strike, αναφορές και οτιδήποτε άλλο.
Δεν θα συνεχίσω πολύ σε αυτό το πράγμα. Απλώς θα θέλω να σας πω το εξής, ότι το βασικότερο πρόβλημα από όλα, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δημιουργήσει μία σχέση με τους επικυρίαρχους που ό,τι μας σερβίρουν στα UFO ή τουλάχιστον σαν κάλυμα στα UFO, εμείς το αποδεκόμαστε σαν χαζί. Έτσι, το 47 είναι το Roswell στο Νέο Μεξικό. Έτσι, το 1952 αρχίζουν και κοιτάνε πάνω από το White House και βλέπουν παρατηρήσεις. Το 1948 ένα αμερικανικό αεροπλάνο συνετρίβει με κάτι που ήταν αγνώστη ταυτότητα σε τάμινο αντικείμενο στον ουρανό του Φίνιξ. Αυτό είναι το λεγόμενο περιστατικό του Φίνιξ. Προσέξτε σε ποια περιοχή είναι το Φίνιξ. Είναι το Φίνιξ της Αριζόνα, του Κίγκμαν του 1953. Και εγώ λέω το εξής, ρε μεγάλε, το Ρόσβελ δεν υπάρχει. Ρε μεγάλε, αυτός που τράβηξε το White House δεν βρήκε τίποτα. Η συντριβή του αμερικανικού αεροπλάνου που περιείχε μέσα 11 στρατιώτες, 11 πιλότους προσωπικό και σκοτωθήκανε επειδή του κάνανε με ένα αγνώστη αυτό το σωτάμενο αντικείμενο που όταν περισυλλέγησαν τα συντρίμια δεν βρήκανε τίποτα άλλο ή ρίξανε στην Αριζόνα των ΗΠΑ της Αμερικής το 1948 πύραυλο ή έπεσε σε μια χρονοδίνη ή κάτι το χτύπησε και έφυγε. Hit and run. Πάμε μετά. Έχουμε το περίφημο οι φωτογραφίες των UFO που είναι οι μόνες τις οποίες αποδέχεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής στο MC Meanwhile του Oregon το 1950 που το τραβάει ένας αγρότης, προσέξτε, αγρότης το 1950 στις ΗΠΑ της Αμερικής έχει Polaroid και τραβάει φωτογραφία. Έχετε παππούδες βοσκούς. Το 50 δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Πριτζάχα και στην Ολίτσικα πάνω να είμαι στην Ήπειρο, είχε ο παππούς ο Λάβρος τα λοιπά, που δεν ήταν ποτέ βοσκός, είχε και την Polaroid, που μιλάμε, έκανε όσο το σπίτι στο χωριό έκανε η Polaroid και έβαλε και δύο φωτογραφίες, τις οποίες τις παραδέχεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής και είναι σόσορ, έτσι, flying σόσορ. Είναι υπτάμινο δίσκη. Λοιπόν, επειδή το πάμε όλο από Αμερική και η Κύπρος είναι Αγγλία κάτω, το 1967 στην Σκωτία, στο Sag Harbor, γίνεται κάτι το οποίο είναι συντριβή UFO, το οποίο είναι στην περιοχή Sag Harbor του Καναδά και λέω της Σκωτίας. Και πάει η βασιλική καναδική έφυπη αστυνομία στη θάλασσα. Η βασιλική καναδική έφυπη αστυνομία και ο καναδικός στρατός ψάχνουν από την παραλία αυτό που είπε στη θάλασσα. Μέχρι εδώ καλά, είμαι ναύαρχος, πώς το λένε, του 32ου συντάγματος πεζοναυτών Μοράβα. Λοιπόν, τώρα, πάμε και στην Αυστραλία, 1966. Άνετε εμείς, βγαίνουν όλοι στη Μελβούρνη και βγάζουν φωτογραφίες στο UFO. Αυτά δεν τα αποδέχεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Polaroid δεν έχει σχέση με την Αυστραλία. Χαρτολογώντας το λέω. Μετά πάμε στο περιστατικό Redhelm Forest του Ηνωμένου Βασιλείου το 80, όπου δύο μέλη της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, που βρίσκονταν λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είδαν λέει, ένα υπτάμενο αντικείμενο και κάτι φώτα στο δάσος. Και μετά έχουμε το περιστατικό 1989-1990 στο Βέλγιο, το οποίο επειδή είμαι τόσα χρόνια στο Βέλγιο, έχω ρωτήσει ανθρώπους και μου λένε, όλοι έχουμε από μια φωτογραφία με τα φώτα πάνω, έτσι στρακαστρούκες. Και μετά έχουμε και το Phoenix Collection που είναι αυτό το αεροπλάνο που σας είπα που έπεσε και το περιστατικό με τα φώτα πάλι πάνω από το Φίνικα. Ρε, όλο το Φίνικα στην Αριζόνα και συμβαίνει κάτι. Εν τω μεταξύ αυτά λέει, θεωρείται λέει, ότι είναι τα πιο σπουδαία, ας το πούμε, περιστατικά, τα οποία όλα καλύπτονται από ανακοινώσεις από τις ΗΠΑ ή από την Αμερική, από τον Καναδά ή από την Αυστραλία, ότι δεν είναι τίποτα διαταραχές, η Αφροδίτη, 7 μέτρα η Αφροδίτη, πουρο, 7. Λοιπόν, τώρα, επειδή χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και το τεχνητό εργαλείο που λέγεται AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ρωτάμε και τα λοιπά και λέμε, σε περίπτωση που οι εξωγήινοι μας επιτεθούν, ποιοι θα κερδίσουν, εμείς ή αυτοί? Και η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό σας είπα ότι είναι βλάκας, λέει το εξής: πιθανότητα έχουν καλύτερη τεχνολογία διαστημικής μεταφοράς, δίνοντάς τους τον έλεγχο στρατηγικών τοποθεσιών και δυνητικά καθιστώντας τη γη
ευάλωτη σε τροχιακές επιθέσεις. Η τεχνολογία τους μπορεί να έχει εφαρμογές που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, δίνοντάς τους ένα πλεονέκτημα στην τακτική και την άμυνα. Ο στρατός των ΗΠΑ της Αμερικής είναι μια ισχυρή δύναμη στη γη, αλλά τα διαστρικά ταξίδια συνεπάγονται πολύ υψηλότερο επίπεδο παραγωγής, ενέργειας, επιστήμης υλικών και ενδεχομένως και βιολογίας. Και πρόσθεσε η τεχνητή νοημοσύνη ότι συνολικά είναι ένα ζωφερό σενάριο, αλλά όχι μια εγγυημένη ήττα για την ανθρωπότητα. Υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν ακόμη να αυξήσουν ή να μειώσουν τις πιθανότητες. Αυτό γιατί λέω βλάκα την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί του λέει, τι θα γίνει σε μια περίπτωση που μας επιτεθούν οι εξωγήινοι. Αντί να ξεκινήσει και να πει, καταρχήν να εξετάσουμε αν υπάρχουν εξωγήινοι κτλ. Βγάζει κατευθείαν ένα σενάριο, το οποίο το σενάριο αυτό είναι παρμένο από βιβλία. Σειραφή βιβλίων κάνει, απλώς θα τα κάνει πολύ γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι Αταλάντη δεν ήρθε τεχνολογία, αλλά ήταν κάτι άλλο. Η ραδιενέργεια συνεπάγεται ακόμα εκεί πέρα. Παίζει να ήταν μεταφορά όπλων. Ένα. Το Kingsman υποτίθεται ακούστηκε έκρηξη ότι δοκιμάζανε ένα ραντάρ. Από πότε ένα ραντάρ σκάει και εκρήγνεται? Ποιο είναι το 10 στο Τσέρνομπιλ? Ούτε καν. Έτσι. Λοιπόν, και μετά, κυρίες και κύριοι, έχουμε το περιστατικό στο Roswell που δεν άκουσε κανένας τίποτα. Καλό. Στην αρχή, έτσι. Και έχουμε το περιστατικό της Αταλάντης που το είδε μόνο μια οικογένεια. Η οικογένεια που είναι τώρα στη Γαλλία. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο και λέμε το εξής. Αν αποδεχτούμε ότι αυτό το, πώς το λένε, αυτό το UAP, όπως το λένε αυτοί, δηλαδή το 2020 χρησιμοποιούν όρο που μπήκε το 2022. Άρα είναι ψεύτικο το κείμενο, καταλαβαίνετε. Αν δεχτούμε λοιπόν αυτό το UFO που κατέπεσε και το πήραν οι Αμερικάνοι, ακυρώνουμε την ιστορία την άλλη. Έτσι ακυρώνουμε το Roswell και το 1947 και λέμε ότι την τεχνολογία την πήραμε από αυτό. Γιατί θέλουν να ακυρώσουν την τεχνολογία της Area 51 και όλα αυτά? Διότι τις εκπομπές που έχω κάνει για την περιοχή 51 τα εξηγώ μέσα και πιθανόν να υπάρχει νέα ένταση και μάχη, όπως σας έχω εξηγήσει, με την περίφημη μάχη μεταξύ Ντούλτσε και περιοχής 51. Άρα, τη στιγμή που ο πλανήτης αποπροσανατολίζεται και κοιτάει αλλού, τη στιγμή που στο Μεξικό αποδεικνύουν ότι τα πράγματα υπάρχουν, κάτω μπορεί να μένεται ένας άλλος πόλεμος. Ο άγνωστος πόλεμος που λέγαμε παλιότερα. Δεν σκοπεύω να συνεχίσω πολύ περισσότερο. Θα πω ως εξής. Αυτό το κείμενο και αυτή όλη η φάση αποδεικνύει ότι τελικά UFO υπάρχουν. Είτε είναι ψεύτικο, είναι προσπάθεια προσανατολισμού από τις ΗΠΑ, είτε είναι πραγματικό, είναι η πλήρης επιβεβαίωση. Εδώ στην Ευρωπαία Τραπώ δεν κάνουμε ψεύτικες ειδήσεις για να πάρουμε ένα κλικ. Κάνουμε και τα εξηγούμε με τις ερωτήσεις που έχει ο απλός άνθρωπος. Ούτε είμαστε εμείς διάνοιες, ούτε τίποτα. Είμαστε ένας από εμάς, είμαι ένας από εμάς, από εσάς, και ρωτάω τέτοια πράγματα και δίνω την απάντηση. Οπότε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε την εκπομπή. Να σας πω λίγο το προγραμματάκι αυτής της εβδομάδας, μεγάλης εβδομάδας, γιατί τα πράγματα λίγο έχουν μπερδευτεί. Αύριο το πρωί, ταυτότητα της ημέρας. Κανονικότατα. Και στηρίξτε αυτές τις εκπομπές. Βλέπω ότι δεν τις βλέπετε. Είναι 20-25 λεπτά εκπομπές. Άλλοι κάνουν 7 λεπτά και το παίζουν μούρι. Στηρίξτε αυτές τις εκπομπές. Δεν είναι. Το σαν σήμερα είναι. Το πήρε ο Παπαδάκης. Το πήραν οι Δεκατιανοί. Το πήρε το I Εφημερίδα. Το πήρε το News Bob. Το πήρε το News. Όλοι χρησιμοποιούν αυτά. Η ζούγκλα, όλα αυτά. Εντάξει, λοιπόν. 11 και 4 το αύριο, μια εκπομπή για την Βαλπουργιανή ή Βαλπουργία νύχτα που είναι μεταξύ 30 και 1 Μαΐου με μάγια το ένα τ' άλλο τα λοιπά. Την Τετάρτη, 1 Μαγιά, το πρωί η ταυτότητα της ημέρας. Το βράδυ το πρώτο μέρος του κώδικα Illuminati, το οποίο είναι η εκπομπή που έκανα με τον Γιώργο Κουτσουμπέλη, είναι σε δύο μέρη των 52 λεπτών το καθένα, έτσι. Οπότε συνδέεται πολύ καλά, 30 προς 1 Μαγιά. 1 Μαγιά ιδρύονται οι Ιλουμινάτη. Πάμε το πρώτο μέρος. Την επόμενη μέρα, ταυτότητα της ημέρας, Μεγάλη Πέμπτη, το βράδυ, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος του κώδικα Ιλουμινάτη και ο κώδικα Νταβίντσι και ούτω καθεξής. Την Παρασκευή, το πρωί, πάλι ταυτότητα της ημέρας, και το βράδυ, δεν ξέρω αν θα έχω εκπομπή κανονική, αλλά θα έχω σίγουρα τη διπλή συνδρομητική της Ταρταρίας με τα μεγαληθικά μνημεία και ούτω καθεξής. Το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουν μόνο τις πρωινές ταυτότητες, δεν θα υπάρχει εκπομπή το Σάββατο, δεν θα υπάρχει εκπομπή την Κυριακή. Έτσι, κάνουμε Πάσχα για όνομα του Θεού. Τη Δευτέρα,
του Πάσχα. Θα έχουμε πάλι την, πώς το λένε, την ταυτότητα της ημέρας το πρωί, και το βράδυ ενδεχομένως θα έχουμε μια εκπομπή επικαιροποιημένη, γιατί κάτι περιμένω να γίνει Παρασκευή Σαββάτο, δεν σας λέω τι, να σας φάει η αγωνία. Από Τρίτη επαναρχόμαστε κανονικά, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτή την εκπομπή. Θέλω να κάνετε ένα like, έτσι, γράψτε ένα σχόλιο από κάτω, όχι στο chat, από κάτω, για να ανέβουμε τα λοιπά. Φτάσατε 11.000 like την εκπομπή της προηγούμενης Τετάρτης. Στηρίξτε και αυτήν εδώ πέρα. Επίσης, όσοι είστε καινούριοι στο κανάλι, περίπου 1.000 με 1.500. Και το βλέπετε τα λοιπά. Κάντε ένα λογαριασμό, δεν είναι τίποτα. Από το Gmail κατευθείαν φτιάξτε ένα λογαριασμό. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι και κάντε ένα like. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Μάγκες και μάγκισες, μπλέξαμε. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα να έχουμε. Γεια σας.